Κάτω, κλείνω τα μάτια, μου λέει ότι το είχα πλακώσει και εμένα. Σταματά ακριβώς το ένα μέτρο από πίσω. Ο νεαρός φύλακας, τη στιγμή που έτρεχε προς τη σωτηρία, άκουσε τις φωνές μιας γυναίκας και γύρισε να τη σώσει. Γυρίζω, αυτό να κατέβει ένας αρχαιολόγος κάτω και βρήκαμε την ξένη, την παίρνω εγώ την ξένη μια τουρίστρια ήταν, την πήγα 40-45 χρονών εκεί ήταν και την έβγαλα από την βόρεια πύλη. Το μεταλλικό στέγαστρο 500 τετραγωνικών μέτρων έπεσε χθες το μεσημέρι όταν σύμφωνα με μαρτυρίες τα υποστηλώματα άρχισαν να υποχωρούν σαν ντόμινο. Με αποτέλεσμα ένας τουρίστας να χάσει τη ζωή του και 6 άνθρωποι να τραυματιστούν. Υπάλληλοι της αρχαιολογικής υπηρεσίας αλλά και κάτοικοι της Σαντορίνης καταγγέλουν ότι από το Πάσχα και μετά είχε επιτραπεί είσοδος των επισκεπτών στο ακροτήρι ενώ γίνονταν ακόμη εργασίες και δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να προσελκύσουν τουρίστες στο νησί. Άνοιξε πάλι τον Απρίλιο για να δουλέψουν οι τουριστικοί πράκτορες. Το άνοιγμα των ανασκαφών του ακροτηρίου ήταν αποτέλεσμα μιας ασφυκτικής πίεσης όπως την αντιλαμβάνομαι από το τουριστικό κύκλωμα του νησιού. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Πέτρος Στατούλης καταλόγησε ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα στην κατασκευάστρια εταιρεία. Το πρόβλημα υπήρξε στην ίδια την κατασκευή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρείας. Εμείς ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Είχαμε διατάξει το κλείσιμο του χώρου αυτού γιατί σε τέτοια θέματα προηγείται η ασφάλεια των προσώπων. Η κατασκευάστρια εταιρεία ήταν υποχρεωμένη από τη σύμβαση που είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση να κρατάει επισκέψιμο το χώρο. Και αυτό έγινε. Ο καθηγητής αρχαιολογίας Χρήστος Ντούμας, που έχει την ευθύνη της ανασκαφής, φέρεται να είχε στείλει το καλοκαίρι επιστολή στον εισαγγελέα λέγοντας: «Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη να μείνει ανοιχτός ο χώρος». Ο κύριος Στατούλης όμως επιμένει ότι όρισε τη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου σύμφωνα με τις εισηγήσεις του καθηγητή Χρήστου Ντούμα. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου οι τρεις υπεύθυνοι της αναδόχου εταιρείας.